κλίματος αλλαγή. Τι να πάμε, πάμε να συναντήσουμε. Μας είπανε να κάτσουμε. Α, μας είπατε να κάτσουμε. Καθιστή. Εγώ τώρα λίγο ανατρίχιασα όταν χθες μου δώσαν τον τίτλο και βλέπω ότι θα συναντήσουμε το βαρκάρι του Αχαίροντα. Δεν φταίει ο άνθρωπος, ο κύριος Μπίτσος, ο οποίος είμαι σίγουρος θα τον δούμε και θα είναι πολύ συμπαθής, αλλά είναι όλη αυτή η ιστορία από πίσω με το βαρκάρι. Ποιος ήταν ο βαρκάρης που μας καλημέρα σας λοιπόν. Αχαίροντα. Καλημέρα. Για καλημέρα. Να δούμε λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα από τον τυπικό Αχαίροντα και το πανέμορφο πολύ της Αυγιάς. Ναι. Καλά είστε. Μια χαρά, περιμένουμε να δούμε πραγματικά την εικόνα. Έχουμε, βλέπουμε πλάνα, αλλά να ανοίξει και το δικό σας λίγο, το ζωντανό. Ναι. Ο Βαρκάρης είναι με τη σέρτα από ό,τι βλέπουμε, δεν είναι έτσι όπως τον έχουμε μάθει στα σκίτσα με τη μαύρη τη στολή και την κουκούλα να μας κατεβάσει στον κάτω κόσμο. Άρα είμαστε καλά, προχωράμε με ασφάλεια. Μπράβο. Η διαχρονή εδώ που πηγαίνουμε και ο Βαρκάρης, εδώ ο Γιώργος, πηγαίνει τις πηγές στον κάτω κόσμο, ο οποίος θα μας πει την ιστορία που έχει και τους ανθρώπους που βάζει μέσα στη βάρκα του. Και πραγματικά είναι εκπληκτική. Θα έλεγα να μιλήσω με τον κύριο Γιώργο εδώ πέρα για να μας πει ακριβώς τι λέει στους επισκέπτες του νομού Πρέπτες. Μια και ο νομός Πρέπτες έχει πάρα πολλά πράγματα για εξερεύνηση. Εμείς βλέπουμε πολύ ωραία πλάνα. Ο ήχος δυστυχώς δεν είναι τόσο καλός. Δεν ξέρω αν ακούμε από το Skype ή από το τηλέφωνο. Ας κάνουμε και μια τούμπα την τεχνολογία μας και πιάσουμε από αλλού καλύτερο ήχο. Έλα, έλα. Όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε καλή σύνδεση, ο ήχος χάνεται. Βέβαια, χαιρόμαστε πάρα πολύ τα πλάνα. Ίσως να προσπαθήσουμε ξανά. Σας ευχαριστούμε για την ώρα. Είμαστε θα περάσουμε στην Έλενα. Μας έπαιρνε την ψυχή να μας πέσει στον κάτω κόσμο. Θα περάσουμε στην Έλενα την Μπουζαλά, έχει πάρει θέση και θα δούμε αν μπορούμε να επανέλθουμε με την σύνδεση.